Απίστευτο κι όμως αληθινό, δάσκαλος στη νότια πλευρά του νησιού της Ρόδου κοιμάται στο αυτοκίνητο, μιας και δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά την ενοικίαση διαμερίσματος, αφού οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Μαστή στην εφημερίδα Ροδιακή, ο δάσκαλος με ανάρτησή του στα social media ανέφερε τα εξής. «Είμαι δάσκαλος του Δημοτικού Γεναδίου. Από πέρυσι αλλά και φέτος αναζητώ γκαρσονιέρα για ενοικίαση στο Γενάδι μέχρι 300 ευρώ το μήνα. Είναι ντροπή να κοιμάμαι στο αυτοκίνητο διότι μου ζητάνε 400 ευρώ για ένα στούντιο και αδυνατό να δίνω τόσα λεφτά για ένα σπίτι». Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Ροδιακή, το αιρετό μέλος του ΠΙΣΠΕ Δωδεκανήσου, Γιώργος Γκουτζιαμάνης, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής. «Δεν μπορεί ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός να παίρνει μισθό της τάξης των 750-800 ευρώ και να καλείται να πληρώσει ενίκιο σε ένα αξιοπρεπές κατάλημα της τάξης των 500 και 600 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση. Δεν μπορεί να αντέξει κανένας άνθρωπος τέτοια δυσβάσταχτα έξοδα. Έχουμε καλέσει την πολιτεία πάρα πολλές φορές τα τελευταία 15 με 20 χρόνια για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μπορέσει να στηρίξει με έργα και όχι με λόγια και υποσχέσεις τους συναδέλφους μας αυτούς».